που αστυνομική επιχείρηση είχε πλέον τον χαρακτήρα της ανθρωπιστικής επιχείρησης. Βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και ως υπεύθυνος Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, για να κάνουμε μια αποτίμηση για την επόμενη μέρα. Να δούμε τι συμβαίνει μετά από μια εβδομάδα περίπου από την ημέρα εκείνη που υπήρξε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα και αν αυτό το αποτέλεσμα εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα. Πρέπει να σας πω, και όπως και εσείς γνωρίζετε, ότι πραγματικά έχει διατηρηθεί η ομαλότητα στο λιμάνι, έχει διατηρηθεί η ομαλότητα στην πόλη και υπάρχουν εκείνα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και προσαρμόζονται, αν θέλετε, καθημερινά στις ανάγκες που ανακύπτουν, ώστε να διατηρήσουμε αυτή τη λειτουργία της πόλης και την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού. Συνηθίζω να λέω ότι η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί για να διατηρήσουμε αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Θα πρέπει όλοι μαζί, οι υπηρεσίες της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, οι τοπικοί φορείς, να συνεργαστούμε, διότι έχει επιτευχθεί κάτι πολύ θετικό, αλλά δεν είναι μόνο να επιτύχεις ένα στόχο, πρέπει να τον διατηρήσεις. Και πιστέψτε με, η διατήρηση του στόχου αυτού είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι δεν θα λήξει το πρόβλημα, δεν έλειξε το πρόβλημα, δεν σταμάτησε το πρόβλημα, θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα και πρέπει αυτό συνεχώς να το παρακολουθούμε και σε κάθε περίπτωση να εκδηλώνουμε τα μέτρα που επιβάλλονται, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το οποίο πετύχαμε σε αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση. Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει η βούληση και υπάρχει η συνεργασία για να το συνεχίσουμε, συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες να προσαρμόζουμε τα μέτρα κάθε φορά όπως απαιτούνται, ώστε σε κάθε περίπτωση να κυλήσει ομαλά η επόμενη περίοδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συνεργασία σας, για τον τρόπο που καλύψατε αυτά τα γεγονότα και να εκφράσω την επιθυμία κάθε φορά που θα έρχομαι σε αυτή την όμορφη πόλη να είναι τα πράγματα ομαλά και να μην υπάρχουν προβλήματα.